Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κένια μετά το μακελιό με τους 148 νεκρούς στο Πανεπιστήμιο της Γκαρίσα. Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται έξω από το νεκροτομείο του Ναϊρόμπι, όπου φίλοι και συγγενείς των θυμάτων σπέβδουν να αναγνωρίσουν τις ορούς των αγαπημένων τους. Αρκετοί δεν αντέχουν και καταραίουν. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 54 νεκροί φοιτητές. Οι αρχές της Κένιας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών των δραστών. Ο θεωρούμενος ως εγκέφαλος της αιματηρής επίθεσης, Μοχάμετ Κούνο, επικηρύχθηκε για $215,000. Μεταξύ των τεσσάρων δραστών είναι και ο γιος ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου. Οι εορτασμοί για το Πάσχα των Καθολικών στην Κένια διεξάγονται στη σκιά της επίθεσης. Τα μέτρα ασφαλείας στους ναούς είναι δρακόντια. Πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τους προαύλιους χώρους, ενώ στις εισόδους έχουν εγκατασταθεί ανιχνευτές μετάλλων. Ήταν σφαγή, δεν ήταν μια απλή δολοφονική επίθεση, εξηγεί ο εφημέριος Καθολικής Εκκλησίας στην Γκαρίσα. Τόσες ζωές αθώων νεαρών χάθηκαν άσκοπα. Η μόνη αιτία ήταν ότι δεν ήταν μουσουλμάνοι. Αυτή ήταν η μοναδική αιτία. Το κύμα επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει οι ακραίοι Ισλαμιστές στην Κένια έχει διαταράξει τις παραδοσιακά αγαστές σχέσεις μεταξύ της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας στη χώρα.